Αν κατάλαβα καλά, πρέπει να φτιάξει το δικό του δεκάλογο. Ακριβώς. Και μπορεί να δεν χρειάζεται ένα δεκάλογο, μπορεί να είναι τρία πράγματα. Αν δεν είναι τρία, εγώ θα έλεγα να λυπήσει. Δηλαδή με ένα και δύο πράγματα. Το λάθο. Είναι και αυτά λίγα. Εγώ θα έλεγα αναπτύξτε τα περισσότερα. Να ρωτήσω κάτι. Πόσες διαφάνειες έχουμε για να κάνουμε σωστή κατανομή χρόνου, να προλάβουμε. Μην ανησυχείτε καθόλου. Α, δεν το παρακολουθώ, έχω το ρολόι εκεί πέρα, το κοιτάζω. Μπορεί να με βλέπετε κάποια φορά που κοιτάζω ψηλά από εκεί. Δεν είναι ποιοτικό. Αυτό λένε. Είναι ότι κοιτάζω το ρολόι. Οπότε το τρίτο βήμα είναι να δω και να μιλήσω με τους δικούς μου ανθρώπους. Με τη μητέρα μου που είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μου, με τους φίλους μου που είναι αναπόσπαστα κομμάτια της ζωής μου, ποιες είναι οι δικές τους αρχές, για να δω τι θέλω να προσαρμόσω εγώ στη ζωή μου. Γιατί δεν είναι μόνο οι αρχές αναπόσπαστα, υπάρχει και ανθρώπινος παράγοντας. Δεν μπορούμε να γίνουμε ένα νησί στο μέσο του. Μπορούμε, εντάξει. Άμα το θέλουμε, το κάνουμε και αυτό. Αλλά να είναι συνειδητή απόφαση. Οπότε βλέπουμε τους ανθρώπους που έχουμε αμέσως γύρω μας. Και βλέπουμε και το συζητάμε μαζί τους. Αυτές είναι οι αρχές μου. Πώς τις βλέπεις? Εσύ θα πρόσθετες κάτι ακόμα? Και κάθεσαι και το συζητάς. Και μετά με ένα ακόμη άτομο ή μόνος σου αποφασίζεις να ανανεώσεις την αρχική σου τη λίστα ή όχι. Αυτή είναι δουλειά πολύ προσωπική και αφορά το αυθεντικό. Και το αυθεντικό για τον κάθε έναν μας είναι ο εαυτός του. Οπότε, εάν εσύ δεν ορίζεις τον εαυτό σου, τότε εγώ αυτό το πράγμα ξέχνα το ίδιο. Να βάλουμε ένα προσπίσει από πάνω, δεν έχει κανένα νόημα. Οπότε, εσύ και αν θεωρείς ότι έχεις έναν συμπορευτή ή έναν άνθρωπο που τον εμπιστεύεσαι απόλυτα κτλ., μπορείς να το κάνεις μαζί με αυτόν τον άνθρωπο. Η δουλειά του coach σε αυτήν τη διαδικασία είναι μόνο να ακούσει και να ρωτήσει διευκρινήσεις. Τίποτα άλλο. Εάν θέλετε ένα ακόμη άτομο, μπορεί να λέει την άποψή του και να σας προτρέπει και να σας βοηθά να καταλήξετε κάπου. Αυτό μπορεί να δουλέψει και στα προσωπικά μας πράγματα με τον σύντροφό μας και στις εταιρείες με τον συνεταιρό μας. Χρειάζεται ένας άνθρωπος με τον οποίο τα μοιράζεσαι αυτά. Και θα πρέπει και εκείνος να συμφωνήσει μαζί με αυτό. Και θα πρέπει και εσύ να συμφωνήσει με αυτό που θα συζητήσει. Είναι λεπτό αυτό το πράγμα έτσι και το κάνεις με δεύτερο άτομο. Με τρίτο άτομο δεν δουλεύει. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να δουλέψει, θα πάμε σε συμβιβασμούς. Τι γίνεται με τρίτο άτομο, συγγνώμη. Σε μια εταιρεία συνήθως συμβαίνει αυτό. Εάν μπει και τρίτο άτομο στον ορισμό της ηθικής της εταιρείας, τότε θα μπούμε σε συμβιβασμούς. Κανένας δεν θα είναι από τους τρεις ευχαριστημένος και κανένας δεν θα είναι ευτυχισμένος με στην εταιρεία. Χρειάζεται ή ένα ή δύο άτομα να ορίσουν το τι είναι. Ωραία. Το είπαμε αυτό βασικά, το ότι τα μαζί με τη. Ναι, αυτή τη δουλειά που κάνουμε τότε, το βήμα, που τα συνδυάζουμε με τον άλλον. Πήραμε τις γνώμες των ανθρώπων που δεν μπορούμε να. Το τρίτο είναι ότι πήραμε τις γνώμες των ανθρώπων που δεν θέλουμε να αποχωριστούμε. Τους πολύ καλούς πολιτές, τους πολύ καλούς διευθυντές, την πεθερά, τον γείτονα, τον πάρα πολύ καλό φίλο. Τους ανθρώπους που εάν μας δουν εμάς ευτυχισμένους και δεν συμφωνούν με αυτά που κάνουμε, δεν θα μας διώξουν. Δηλαδή, πιο πολύ θέλουν να μας δουν ευτυχισμένο παρά να είναι μαζί μας. Ευτυχισμένο πιο πολύ, τίποτα άλλο τόσο σημαντικό. Και μετά βρίσκουμε τον ένα και το συζητάμε, το τέταρτο βήμα.